Ήδη σήμερα 12 το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν τα μηχανήματα στο κομβικό σημείο του Δρούγου, για όσους ξέρουν. Που... Ποιος δεν τον ξέρει το Δρούγο, αφού από εκεί ξεκίνησαν όλα. Εντάξει. Εδώ απλώς, και πολλά χρόνια πριν, ναι. Απλώς τώρα είναι πιο σημαντικό το σημείο, διότι λόγω της αυξήσεως των διοδίων, όλες οι μεταφορές γίνονται από αυτό το σημείο. Περνάνε όλοι από εκεί. Περνάνε όλοι από θέλουν, εκεί. Δεν θέλουν. Δεν είναι όπως κάποτε, ας πούμε, που ήταν όλα ανοιχτά και. Όχι, όχι. Τώρα περνάνε από εκεί που δεν έχει διόδια. Ακριβώς. Λοιπόν, τι θα κάνετε εσείς από εδώ και πέρα? Συντεταγμένα πιστεύω με όλους τους αγρότες. Το θέμα δεν είναι το τι θα κάνει από το κάθε μπλόκο ή. Προφανώς. Ή κάθε κόκκινο μπλε, τι λέει ο καθένας, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι εδώ δεν υπάρχει αύριο. Και δεν μιλάμε, προσέξτε, δεν τονίζουμε το συγκεκριμένο θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για όλο το πολιτικό σύστημα. Θα σας το πω πολύ απλά, για το 85% του κοινοβουλίου το οποίο ψήφισαν μνημόνια. Δηλαδή. Ο στόχος δεν είναι να μας τάξει το ΣΥΡΙΖΑ ή να υποσχεθεί το ΣΥΡΙΖΑ. Ο στόχος είναι να υπογράψουν οι 251 που ψήφισαν το μνημόνιο ότι αύριο το πρωί, για οποιοδήποτε λόγο, θα ξαναγίνουν εκλογές και θα έρθει ο κ. Μητσοτάκης, η Φόφη, οποιοδήποτε, δεν θα πειράξει κάτι από αυτό, εφόσον συμφωνήσουμε. Για να είμαστε εξηγημένοι. Ύστερα, αυτές δεν είναι κινητοποίησεις, για να εξηγούμαστε. Ναι. Αυτή είναι μια βοήθεια που κάνουμε φέτος. Είναι τελείως διαφορετική η κινητοποίηση συγκεκριμένη. Είναι μια βοήθεια μετά από πρόσκληση που μας έδωσε ο υπουργός, ο κ. Κατρούγκαλος. Μας παρακάλεσε σε μεγάλο αθηναϊκό κανάλι ότι όσο περισσότερο βγούμε στον δρόμο θα είναι καλύτερα στις διαπραγματεύσεις. Άρα λοιπόν, πρώτον. Εδώ βλέπω ότι είναι μια συνέχεια της δήλωσης του Αποστόλη του Γκλέτσου, έτσι. Ακριβώς, ναι, ήταν και δικιά μου από την αρχή. Προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι είναι σε αυτό το κλίμα. Ναι, γιατί είδα πριν στο βίντεο σας ότι παρέμβει η αστυνομία. Ναι. Δεν θα πρέπει η αστυνομία να παρέμβει, διότι έδωσε τη διαταγή ο υπουργός. Ναι. Να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα δηλαδή. Μην δω αύριο χημικά και ΜΑΤ και ιστορίες. Εδώ βοηθάμε τον υπουργό, το ΣΥΡΙΖΑ και γενικά την κυβέρνηση της χώρας. Και όσο περισσότερο μαζευτεί στο μπλόκα, τόσο περισσότερη βοήθεια θα έχει, είπε ο κ. Κατρούγκαλος, αν δεν κάνω λάθος. Άρα για, λοιπόν, να μην έχουμε κανένα διαμαρτυρία, θα πρέπει και οι αστυνομικοί να είναι μαζί μας. Εσείς λέτε τώρα δηλαδή, ισχύεται και τη δήλωση του Αποστόλη του Γκλέτσου, αλλά ουσιαστικά επιβεβαιώνεται αυτά που ο κ. Κατρούγκαλος σας είχε ζητήσει. Ακριβώς. Έγινε κάλεσμα. Δηλαδή, οι κινητοποιήσεις οι αγροτικές σήμερα είναι βοήθεια διαπραγματευτική προς την κυβέρνηση. Όχι μόνο οι αγροτικές, η πάση μορφή κινητοποίησης. Πάση μορφή κινητοποίησεων. Μάλιστα, μην ξεχνάτε ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει πει ότι σε όλους τους αγώνες εμείς θα είμαστε μαζί σας. Δηλαδή και αυτοί που ψήφισαν. Αυτό το λέει το κόμμα. Το κόμμα, ακριβώς. Το κόμμα λέει. Άλλα λέει το κόμμα, άλλα λέει η κυβέρνηση. Ναι. Αλλά και τα δύο συμπίπτουν ότι θέλουν μια βοήθεια. Άρα πρέπει να τη δώσουμε όσο μπορούμε απλόχερα. Και εμείς θα τη δώσουμε. Δεν ειρωνεύεστε τώρα σε όλο αυτό? Καθόλου. Μιλάω πολύ σοβαρά, γιατί εγώ δεν μπορώ να κοροϊδέψω πολιτικό πρόσωπο που θέλω να πω ότι χθες, ας πούμε, χρειάστηκε να παρέμβει ο εισαγγελέας για να λυθεί η πολιορκία του Αποστόλου στην περιοχή της Κομωτινής. Για να σωθεί ο Βαγγέλης. Για να σωθεί ο υπουργός. Το σώσαμε. Δεν ξέρω να σωθεί. Δεν κινδύνευσε ο άνθρωπος. Απλά ήταν κλεισμένος. Ναι, απλώς ο συγκεκριμένος. Στο διοικητήριο πάνω. Ο συγκεκριμένος υπουργός, πιστεύω ακράδαντα, ότι είχε να πει, το είπε. Δηλαδή, είπε προεκλογικά δεν θα πειράξει τίποτα. Τον ακούσαμε και στη δήλωση. Ακριβώς. Ότι έχουμε υποσχεθεί κάποια πράγματα. Σε ποιους? Και πρέπει να τα τηρήσουμε. Σε ποιους? Έχουμε υπογράψει. Προφανώς στους δανειστές. Ναι, αλλά έχει υποσχεθεί και στον αγροτικό τομέα ο κ. Αποστόλου. Άρα εδώ θα τεθεί στην κρίση των ανθρώπων που είναι στον δρόμο. Ναι. Πού θα κρατήσει την υπόσχεσή του? Αν την κρατήσει στους δανειστές, καλά είναι να γίνει υπουργός των δανειστών. Διότι για να βγει εκεί ο Βαγγέλης, σε αυτό τη θέση ο κύριος Αποστόλου, τον ψήφισαν οι Έλληνες. Δεν τον ψήφισαν οι συνέτεροι και δεν ξέρω πώς τους λένε όλους αυτούς, οι Μέρκελ και αυτοί, ο λαός. Άρα λοιπόν θα δούμε πού θα τηρήσει τη συμφωνία, σε ποιον. Αν την τηρήσει όσον αφορά τους εταίρους, τότε θα πρέπει να πάει στη Βαυαρία να βάλει υπουργός γεωργίας, κλαδικός, δεν ξέρω τι θα βάλει. Εάν θέλει να τηρήσει το λαό του, στον οποίο πρώτα βέβαια ο πρωθυπουργός της χώρας και μετά αυτός σαν πολιτικό υποκείμενο και σαν υπουργός αυτή τη στιγμή, θα δώσουν λόγο. Και πολύ καλά οι συνάδελφοι αγρότες δεν θέλουν συνάντηση με τον υπουργό. Δεν χρειάζεται. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Ακριβώς. Τώρα είναι σε επίπεδο. Η συνάντηση να μην γίνει δηλαδή. Για ποιο λόγο? Να περάσουν κάποιες μέρες. Αυτά κοιτάξτε. Όσο περνάνε τα χρόνια και οι αγρότες γίνονται σοφότεροι στις κινητοποιήσεις. Αυτά μας τα λέγανε κάποτε. Ελάτε κάτω να συναντήσουμε. Κάποιοι συναντούσαν τον Σαμαρά, κάποιοι συναντούσαν τον Τζίπρα. Κάποιοι... Δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ η συνάντηση θα πρέπει να γίνει. Ναι, μεν βέβαια με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και υπό τον κύριο Τσίπρα, αλλά από πίσω θα είναι και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί που έχουν ψηφίσει μνημόνιο. Για να βάλουν και αυτή η υπογραφή ότι αύριο το πρωί, αν το οτιδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα δείξει μια σύμπραξη κομμάτων, μια οικουμενική, ότι δεν θα αλλάξει τίποτα από αυτό που θα χαραχτεί με τη συμφωνία των αγροτών. Με μπερδέψε τώρα. Ποιο εκλογικό αποτέλεσμα? Θα πάμε σε εκλογές?
Εσείς βλέπετε να προχωρήσει αυτό το σύστημα αυτή τη στιγμή? Δεν ξέρω, αν είσαστε πραγματικά αποφασισμένοι ως αγρότες να το φτάσετε μέχρι τέλους. Και γιατί βλέπω αυτή τη φορά, είναι αλήθεια, ότι δεν είστε μόνοι σας. Βλέπουμε και τις κινητοποιήσεις της γραβάτας, ελεύθεροι επαγγελματίες, δικηγόροι, γιατροί. Είναι όλοι πλέον στον δρόμο. Λέτε ότι θα συνεχιστεί, δεν θα κοπάσει κάποια στιγμή αυτό? Θα πρέπει να γίνει και πιο άγρια η εξέλιξη. Αυτά δεν είναι ήπιες μορφές που πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ και όσο ο κ. Κατρούγκαλος θα διαπραγματεύεται, να αγριεύουν τα πράγματα. Για να καταλάβουν και οι έξω. Γι' αυτό που σας είπα πριν και το στηρίζω ακράδαντα, ότι πρέπει να βοηθήσουμε τον κ. Κατρούγκαλο και την κυβέρνηση γενικά. Αλλά... Ωραία, να γυρίσουμε πάλι στη διαπραγμάτευση. Βεβαίως. Στο διαπραγματευτικό κομμάτι, τι περιμένετε να γίνει δηλαδή? Ποιο είναι το σενάριο που βλέπετε εσείς ρεαλιστικό για να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις? Ωραία. Λοιπόν, να μην είμαστε στα άκρα, γιατί εγώ ποτέ δεν είμαι των άκρων και ήμουν πάντα υπέρ του διαλόγου και άλλων σοβαρών θεμάτων. Διαλόγου δεν είστε υπέρ, γιατί με τον Αποστόλο δεν συζητάτε. Όχι με τον Αποστόλο, συζητάμε με τον Τσίπρα όμως. Πολύ άνετα. Γιατί είναι και άμεσο στο λαό. Πάει σε κάτι μίνι μάρκετ, βρίσκει γιαγιές, τα συζητάει όλο ο Αλέξης. Λοιπόν, απλά πράγματα. Καταρχάς, κανείς αγρότης δεν έχει τη διάθεση να πει να μην φορολογηθεί. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Κανείς αγρότης δεν λέει να μην τα ασφάλιστρα υπάρχουν αυξήσεις, αλλά βάζουμε ένα αλλά, αναλόγως στις αποδοχές και αν υπάρξουν. Καταρχάς, δεν υπάρχει πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, πολιτικό κόμμα ή φορέας, που να μου εξασφαλίσει ότι εγώ μετά από 20 χρόνια θα είμαι βιώσιμος και θα έχω σύνταξη. Άρα, γιατί να πληρώσω ένα ασφαλιστικό το οποίο σας καταρρεύσει ύστερα και από 5 και 10 χρόνια. Για ποιο λόγο? Να εξυπηρετήσω τους συνέτερους ή τους εταίρους, όπως τους λένε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είχαμε τονίσει από το 2007-2008 που ήμασταν στις Θερμοπύλες ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει και μεταρρύθμιση ασφαλιστικού και φορολογικού, αλλά πώς? Με κριτήρια εισοδηματικά. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος δηλώνει 10.000 εισόδημα καθαρό, αυτή τη στιγμή με τα μέτρα που λέει η κυβέρνηση, τα 8.200 να είναι παρακράτηση και τα 1.800 που περισσεύουν να πληρωθούν έμβια, έμεση φόρο κτλ. Είναι μη βιώσιμος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπει πλαφόν, θα πρέπει να μπει πλαφόν γιατί υπάρχουν ταχύτητες αγροτών. Δεν είναι όλοι αγρότες υπάπλωτοι. Υπάρχουν αγρότες που ζουν με 30 στρέμματα, υπάρχουν αγρότες που ζουν με 300, υπάρχουν αγρότες που ζουν με 3.000. Τις μεγάλες επιδοτήσεις του παρελθόντος, κύριε Γκανή, ποιοι τις έφαγαν? Γιατί παίρνει ο κόσμος τώρα τηλέφωνο και λέει: καλά να κάνετε ένα διαχωρισμό, αλλά στο παρελθόν έγινε ένα πάρτι. Έγινε. Ρωτήστε τον κύριο Κοντό. Σας μεταφέρω καθαρά. Τι ξέρετε εσείς? Άμα είχα τον κύριο Κοντό εδώ, τον ρώτησα τον κύριο Κοντό. Έγινε πάρτι με τις επιδοτήσεις του παρελθόν? Είναι μεταφορική η απάντησή μου. Μεταφορική προφανώς. Ο κύριος Κοντός λοιπόν. Αλλά μας ακούει ο παππούς και η γιαγιά στο χωριό που δεν καταλαβαίνει. Ακριβώς. Επειδή δεν καταλαβαίνει και επειδή ο παππούς και η γιαγιά μπορεί να ψήφισαν πάλι τον κύριο Κοντό, ή αυτόν που αντιπροσωπεύει τον κύριο Κοντό, ο κύριος Κοντός ήταν η εξέχουσα μορφή του Υπουργού Γεωργίας τότε, ο οποίος σε μια νύχτα άλλαξε το χάρτη της Ελλάδος. Δηλαδή μεταβιβάστηκαν επιδοτήσεις από τη Φιδιότητα στις Σέρες. Από το Καρπενήσι στη Λάρισα. Διότι εκεί ήταν η δύναμη τότε της Νέας Δημοκρατίας. Γράφεται μόνο την αλλαγή του πάρτι, αλλά το πάρτι συνεχιζόταν. Μισό λεπτό. Το πάρτι δεν ήταν πάρτι καταρχάς. Η επιδοτήση ήταν κάποτε στο κιλό. Δηλαδή ανάλογα τι έβαζες, τι πρωί ανέβαζες, ήταν εκεί. Μετά μπήκαν το τι δηλώνεις σε στρέμματα. Ασκέτως τι αποδίδεις ή τι παράγεις. Μάλιστα. Το πρώτο λάθος έγινε εκεί. Δεν έγινε τυχαία το λάθος. Οι υπογραφές που έπεσαν και τότε έγιναν στοχευμένα για να φτάσουμε εδώ σήμερα. Εμείς αυτά που γίνονται σήμερα, αν δείτε το δελτίο τύπου που εκπόνησε. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, κύριε Γκανή, τι είναι? Ένα σχέδιο. Θα σας πω. Θα είναι μέρος ενός σχεδίου. Είναι μέρος ενός σχεδίου, επειδή η ελληνική γη ακόμη κατέχει σε αυξημένο αριθμό αξίες οι οποίες δεν υπάρχουν στα ευρωπαϊκά κράτη. Δηλαδή δεν θα βρείτε στην Ευρώπη με 2.000 ευρώ το στρέμμα πώληση γης. Εκεί είναι γύρω στα 500 ευρώ αυτή τη στιγμή. Άρα ο ξένος που θα έρθει εδώ να εκμεταλλευτεί όλα τα χαρακτηριστικά που έχουμε, που είναι υπέρ μας, ήλιο, δηλαδή, αέρα. Να το πούμε να πολύ απλά. Η γη. Βοηθάμε στο ξεπούλημα. Ακριβώς. Με υπογραφές επίσημες. Αυτό είναι σχέδιο για να βοηθηθεί το ξεπούλημα της ελληνικής αγροτικής γης? Φυσικά, διότι στη συμφωνία μέσα έχουν μπει τα μεγαλύτερα φιλέτα. Ένα από το φιλέτο λοιπόν που έχει μπει στη συμφωνία είναι και η ελληνική ύπαιθρος η οποία παράγει και η οποία είναι επιδοτούμενη στο στρέμμα. Ο ξένος επιχειρηματίας δεν θα έρθει να αγοράσει μια γη άγονη. Μιλάμε για χωράφια τα οποία είναι σε. Θα αγοράσει έφορη επιδοτούμενη γη. Επιδοτούμενη γη. Που Άραστε. Σημαίνει αυτόματα ότι με την επιδότηση θα μπορεί να πληρώσει την αγορά τη ή την ενοικίαση τη γη. Άρα. Καθαρό κέρδο όλα. Ακριβώς. Και όταν οι ξένοι έχουν προχωρήσει στην τεχνογνωσία είτε γενετικών υλικών είτε χημικών υλικών, εδώ στην Ελλάδα μπορεί ένα κτήμα να αποδίδει και τρεις διαφορετικές παραγωγές το χρόνο.
Το οποίο εμείς και να θέλουμε να το κάνουμε δεν είναι εφικτό οικονομικά. Δεν έχουμε και την τεχνογνωσία. Την τεχνογνωσία μπορούμε να την έχουμε, δεν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή που σας μιλάμε πριν τα μέτρα, οικονομικά να επενδύσεις τρεις φορές σε ένα κτήμα αγοράζοντας μόνο τις πρώτες ύλες. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, μιλώντας σοβαρά και με πλήρη συνείδηση το τι λέει ο καθένας μας, θα πρέπει και οι συνάδελφοι αγρότες να προσέχουν πάρα πολύ, γιατί είμαστε στην πιο ευαίσθητη ισορροπία που υπήρξε ποτέ όσον αφορά το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι αγροτικό, σας το λέω και πάλι, δεν είναι τίποτα να εξαφανιστούν 800 περίπου χιλιάδες κόσμος που ασχολείται με τη γη. Το πρόβλημα είναι αυτόματα δημιουργήσει και γύρω σε 18 διαφορετικά επαγγέλματα άμεσα γύρω από το χώρο πλήρη κατάρρευση. Και να σας πω μερικά παραδείγματα: γεωπονικοί οίκοι οι οποίοι έχουν πρώτες ύλες, ό,τι μηχάνημα συσκευάζεται και παρασκευάζεται στην Ελλάδα εξαφανίζεται με τη μία, δεν μπορεί να κάνει την εξαγωγή για να τα αντέξει. Ό,τι αφορά γεωπονικό, τεχνικό και σε επίπεδο πανεπιστημίου, εγκαινιάζουμε το εισαγωγικό πάρτι δηλαδή. Ακριβώς. Ακριβώς. Και μιλάμε για μια κατάρρευση πολλών επαγγελμάτων, τα οποία άμεσα σε πρώτη μορφή εκτινάσουν το ποσοστό της ανεργίας, το οποίο είναι ήδη στο 30, είναι ήδη στα κόκκινα. Γιατί σου λέει, οι οικονομικές μελέτες λένε ότι πάνω από το 28% ανεργία σημαίνει ότι έχεις καταρρεύσει σαν κράτος. Η οικονομία σου είναι διαλυμένη. Mm-hmm. Εμείς το κρύβουμε σχημένα, είμαστε γύρω στο 27 κάπου τόσο. Και πιστεύουμε με την κατάρρευση αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή θα φτάσουμε τουλάχιστον στο 48-50% ανεργία. Πραγματικής κατάρρευσης. Πραγματικής. Άρα δεν μας σώνουν ούτε να συμφωνήσουμε και να πούμε ότι θα μας δώσουν τα δις και θα σωθούμε, διότι αυτό δεν λέει τίποτα. Ναι. Τα χρήματα τα οποία θα μας διοχετεύσουν οι ξένοι δεν είναι για να δοθούν στην αγορά, ούτε φυσικά να δοθούν στους αγρότες. Υπάρχει ρεαλιστικό σενάριο να μπορέσει να παράξει ο Έλληνας αγρότης με κάποιον λογικό τρόπο. Έτσι όπως τα περιγράφετε, δεν βλέπω και σχέδιο που να εφαρμόζεται άμεσα. Υπάρχει. Λοιπόν, ναι, υπάρχει. Άμεσα. Το άμεσα είναι σχετικό. Σχετικό. Το δικό σας άμεσα ποιο είναι? Το δικό μας άμεσα ήταν το 2007 να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε. Όχι, αφήστε την ιστορία. Να σας πω αφήστε την ιστορία. Είμαστε στο 2016. Ιστορία, ξαναπαναλαμβάνετε. Ναι, επαναλαμβάνετε ιστορία. Εάν εφαρμοστεί κάτι. Ναι. Ρεαλιστικό, σωστό, με συμφωνία όπως είπατε και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών για να μην αλλάξει, είπατε έτσι. Αυτό δεν είπατε. 5 με 7 χρόνια τουλάχιστον για να πάρεις μπροστά. Αλλά στα 5 με 7 χρόνια. Στην καλύτερη εκδοχή. Στην πιο γρήγορη εκδοχή και εφόσον όλες οι αποφάσεις οι πολιτικές παρθούν την άλλη αύριο το πρωί να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Μόνο με αυτό. Σας είπα το 7 για την ιστορία. Σας το είπα γιατί τότε που εμείς καταθέσαμε σχέδιο το 2007-2008 μιλάγαμε θα έρθει η ανάπτυξη το 2014-2015 με πολύ διαφορετικές οικονομικές συνθήκες που υπήρχαν τότε. Άρα τώρα με πολλή πίεση, με πολλή εργασία και με πολύ φυσικά, όχι με πολύ, με απόλυτη πολιτική βούληση, θα μας πάρει τουλάχιστον 5 με 7 χρόνια. Πολύ δύσκολα. Τα οποία όμως σε βάθος χρόνου δεκαετίας θα έχουν αποσβέσει όλα τα 7 χρόνια. Τα 3 χρόνια δηλαδή της δεκαετίας, τα 7 τα προηγούμενα θα τα έχουν αποσβέσει. Κύριε Κανή, πιστεύετε πραγματικά ότι η ελληνική αγροτιά μπορεί να κρατήσει τη χώρα ζωντανή αν γίνει σωστά? Το λέω γιατί έχουμε πει στο παρελθόν εδώ μαζί, έχουμε πει ότι η Ολλανδία στο μέγεθος της Πελοποννήσου, μισή, μπορεί και στηρίζει ολόκληρη την Ευρώπη, έτσι. Ναι. Εμείς μπορούμε, δηλαδή, δεν θέλουν να μπορούμε, δηλαδή αυτό λέτε. Φανταστείτε εκτός όλα τα άλλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε σαν χώρα λόγω τόπου. 300 μέρες ήλιος, τι άλλο. Πέρα από αυτό, είσαι και στη χώρα η οποία ενώνει και την Ασία και την Αφρική και την Ευρώπη. Είσαι και στο σταυροδρόμι. Δηλαδή, ο Αφρικανός ο παραγωγός ή ο Ασιάτης φυσικά θα θέλει τα ναύλα του να φτάσουν μέχρι τον Πειραιά και να μην πάνε ούτε στο Λονδίνο, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο λιμάνι, λόγω κόστους και μόνο. Ούτε αυτό έχουμε καταφέρει. Ούτε αυτό έχουμε καταφέρει. Είχατε ένα παράδειγμα πριν από μερικές μέρες ότι κάποιοι παρήγαγαν προϊόν το οποίο ούτε καν καλλιεργούνταν στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσα τέτοια παραδείγματα είναι. Και δεν είναι θέμα να κατηγορήσουμε το τι γίνεται. Αυτά όλα τα αφήσανε με πολιτική βούληση να συμβούν. Δεν είναι τυχαίο. Και όταν σας λέω σταθμός ο κύριος Κοντός, σας το λέω διότι για πρώτη φορά μετά από πίεση αγροτών εφαρμόστηκε ισοζύγιο, να σας πω στην κτηνοτροφία, ναι. Γάλακτος κρέατος και μέσα σε 2 μήνες απορρίφθηκε. Ενώ ξεκίνησε να μπαίνει μια ρότα πολύ σοβαρή και ήξερε σαν παραγωγός ο Στεριόπουλος με αυτά τα κοπάδια θα παράγω αυτό, θα πάρω αυτό. Ξαφνικά σε 2 μήνες εξαφανίστηκε. Ξέρετε ότι η πιο κερδοφόρα εταιρεία, η Δοδόνη, πουλήθηκε σαν ζημιογόνα όταν αυτή έφερνε 30 εκατομμύρια ευρώ κέρδη. Σε μια νύχτα αυτά τα πρόσωπα που είναι στη Βουλή ή και προηγούμενοι που υπήρχαν υπέγραψαν ότι πρέπει να πουληθεί. Η Δοδένια αυτή τη στιγμή η κερδοφορία του είναι στα 80 εκατομμύρια. Αυτά και αυτά δεν μιλάει κανείς.
Πουλήθηκε σαν χρεοκοπημένη, ενώ οι συλλογισμένοι λέγανε. Το σχέδιο που περιγράψατε, κύριε Γκανή, των 5 με 7 είναι ρεαλιστικό σήμερα να πραγματοποιηθεί? Άμεσα. Είναι. Ρεαλιστικό. Ρεαλιστικότατο. Καταρχάς έχεις το προσωπικό. Θέλετε δηλαδή μόνο πολιτική βούληση γι' αυτό? Να μας εξασφαλίσουν ότι για την επόμενη 7 ετία δεν θα κουνήσουν, δεν θα πάρουν τίποτα πίσω, ότι θα προσθέσουν κάτι σε αυτά. Και τότε θα δείτε την ανάκαμψη. Δηλαδή, να σας το πω πιο απλά, κύριε Στεργιοπολίτη, όταν φτάσεις και καλύψεις τις ανάγκες του λαού σου, που αυτές ανάγονται σήμερα στα 8,5 δισεκατομμύρια τρόφιμα εισαγωγές, αυτόματα μιλάς με τις πρώτες ύλες, πετρέλαια, καύσιμα, προσωπικό, επιστημονικό που θα απασχολήσεις, φτάνεις στα 14 δις. Αν τα 14 δις παραχθούν στη χώρα, θέλετε το φορολογικό να είναι 5%, θέλετε να είναι και η απόδοση του ΦΠΑ. Αυτά και μόνο τα δύο, με 5% φορολογία, όχι με αυτά που λένε τα νούμερα εδώ και τρελαίνεται ο κόσμος. Λοιπόν, αυτόματα θα σου αποδώσουν το χρόνο κοντά στα 6 δις. Από έμεσους φόρους, έτσι, ή άμεσους αν θέλετε, κατευθείαν. Αφήστε την αξία του προϊόντος. Αφήστε δηλαδή που η ντομάτα που παράγεται στην Κουπαϊδα και ο παραγωγός με 25 λεπτά το κιλό είναι και κερδισμένος και ξαφνικά μέχρι να πάει στην Αθήνα που είναι 60 χιλιόμετρα μεταβάλλεται στο 1,50, 1,80 ή 2 ευρώ. Κερδίζεις και από εκεί σαν κράτος. Δηλαδή η μισθή δεν χρειάζεται να είναι 2.000 ευρώ. Και κερδίζουν και τα 18 επαγγέλματα που συνδέονται, που είπατε, γύρω-γύρω. Αυτά θα μείνουν. Όλη η οικονομία. Θα μείνουν. Και θα μείνουν, ξέρετε πώς. Με αυξημένους τζίρους. Με αυξημένους τζίρους. Διότι εδώ θα μιλάς ότι θα κάνεις ένα πλούτο 8,5 δισεκατομμυρίων. Άραγε τα άμεσα που σας λέω, ΦΠΑ και φορολογία. Εάν εσείς δεν φαντάζεστε πράγματα, ποιος τρελός δεν τα θέλει αυτά? Ρωτήστε όταν θα έρχονται εδώ, τι να σας πω. Εγώ πάντως. Στη διάρκεια της θητείας μου που ανακατεύτηκα λίγο με τις κινητοποιήσεις, άλλαξα περίπου στους 5 υπουργούς γεωργίας. Δεν τους άγγιζε ποτέ. Το θέμα ήταν να δώσουμε 50, 40, 30 τι ήθελε, να φύγει από ο κόσμος από τον δρόμο για να πούμε ότι να η πολιτική μας πάει καλά, και αυτό ήταν όλο το θέμα. Αυτή ήταν η ιστορία όλη. Ποτέ δεν καθίσαν σοβαρά να μας δουν. Εδώ δεν ήμασταν από αυτούς που λέγαμε δώστε μας 50 στο μπαμπά και 20 στο καλαμπόκι, 30 στο τάρπα να φύγουμε. Μάλιστα, σας λέω συγκεκριμένα στον κύριο Χατζηγιάκη, η πρόταση ήταν να μην δοθεί το πακέτο. Γιατί ξέραμε ότι ήδη είχε καταγγελθεί από μια συνάδελφος τότε ευρωβουλευτής μέσα στο κοινοβούλιο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Το πακέτο το τότε, το 380 εκατομμυρίων, γιατί τα 100 εκατομμύρια στην κτηνοτροφία δεν δόθηκαν ποτέ, αυτή τη στιγμή είναι απαιτητά πίσω με τους στόκους, κοντά στα 545 εκατομμύρια. Αυτά πρέπει να πληρωθούν από την ελληνική κυβέρνηση ή από τους φορολογούμενους πολίτες. Φυσικά και αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Παπουστόλου, έτσι πρέπει να γίνει η φορολόγηση των αγροτών για να βγάλουν το 1,8 δις που θέλουν αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό σημαίνει ότι αύριο το πρωί δεν έχει αγρότη. Και ξέρετε γιατί δεν έχει αγρότη? Όχι γιατί θα πεθάνουμε από την πείνα. Αυτό είναι το τελευταίο. Διότι ο αγρότης όταν την άνοιξε θα πάει να μπει στα χωράφια του, δεν υπάρχει ίδρυμα πιστωτικό. Απ' τη μία η τράπεζα και δεν υπάρχει ίδρυμα γεωπονικό να σου δανείσει τα χρήματα αυτά μέχρι να παράγει εσύ πλούτο, την καλλιέργεια και με όλες τις καιρικές συνθήκες καλές. Έτσι, να μην έχεις θεομηνίες το καλοκαίρι, δεν βάζει κανένα τα χρήματά του για 8 μήνες να σου δανείσει σε ένα άτοκα. Το σχέδιο αυτό που περιγράφετε εσείς, το οποίο το έχετε αναπτύξει όπως λέτε και στους προηγούμενους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης γεωργίας όπως λέγονταν. Και όχι μόνο. Και, όλα τα και, όχι μόνο, και όχι μόνο. Εάν εφαρμοστεί, δεν πρέπει να καλυφθεί το 1,8. Βεβαίως. Που υποτίθεται ότι είναι υποχρέωση προς τους δανειστές. Βεβαίως. Αλλά δεν θα πρέπει, μπορεί να βρεθεί απ' αλλού. Όχι, όχι. Για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό. Σας είπα μακριά από μένα τα ισοδύναμα, έτσι. Να φύγει δηλαδή αυτό, αυτό, λέω και εγώ. Αυτό που πάει στις πλάτες μου να το πάρει στο Ριόπουλο. Αυτό λέω. Γιατί θα σκοτώσεις μια άλλη τάξη. Σωστό. Που δεν το θέλουμε. Σωστό. Αυτό λοιπόν το 1,8 και καταθέτοντας στους εταίρους τη βάση τους, του προγράμματος. Έτσι, ότι είμαι σκύρι, αυτό αποφασίσαμε. Θα σου δώσει και ο ίδιος ο Σόιμπλε την ανοχή των 7 ετών. Όταν θα σε βλέπει. Λέτε δηλαδή ότι αν αναπτύξουμε το πρόγραμμα αυτό που παρουσιάζετε εσείς στους δανειστές και συνειδητοποιήσουν ότι θα υπάρχουν κέρδη, όχι μόνο θα μας διαγράψουν προσωρινά το 1,8, θα μας πούν δουλέψτε με τον τρόπο που λέτε και θα μας τα δώσετε αργότερα αυτά. Αφού κάθε τρίμηνο δίνεις τα αποτελέσματα στο Σόιμπλε. Προφανώς. Και να είναι και ορατά και εμφάνεια. Και, να έχουν γνώμονα. Βεβαίως με την επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη δεχόμαστε και αυτή, γιατί δυστυχώς είμαστε δανειζόμενοι. Και πρέπει να έχουμε και την επιτήρηση, γιατί οι δικοί μας δεν έχουν ίσο κρέας για να τα κρατήσουν αυτά τα πράγματα. Εάν του πει στο Σόιμπλε, λοιπόν, τι εξασφαλίζει στο Σόιμπλε, ότι το 1,8 ή τον κάθε Σόιμπλε δεν θα το χάσει. Θες και κάτι, κάντε το 2,5 αν θες, μαζί με το στόκο σου, να είμαστε και large, να τους δώσουμε και αέρα δηλαδή τους ανθρώπους. Αλλά εμείς θέλουμε για να μας αφήσετε 7 χρόνια να σχεδιάσουμε. Για να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα, θα πρέπει να μας πάρει αυτή. Δεν μπορείς να πειθείς. Εκτός Σόιμπλε, αν πειθείς, να πεθάνει
το έθνος, η Ελλάδα, ό,τι θέλετε εσείς. Εάν το πετύσεις λοιπόν δημόσια και πες και στο Δούνο του και στην Ευρώπη ότι εμείς σαν Γερμανία δεν θέλουμε την Ελλάδα, θέλουμε να εξαφανιστούν όλοι. Εκεί βάζει τα διλήμματα. Όταν όμως πας στο Σόιμπλε και του λες, ξέρεις, θα κάνω μια φοροκατοικίδα, θα κάνω το ένα, θα πουλήσω τα φιλέτα, θα κάνω αυτό. Λέει και ο Σόιμπλε, κάνε, καταλαβαίνετε, παιδιά. Ξεπουλήστε και τη χώρα σας όλοι. Δεν του νοιάζει. Δεν έχουμε δηλαδή πάει ποτέ σοβαρά. Και προσέξτε, για μένα σοβαρά δεν είναι να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι να πάει όλο το πολιτικό σύστημα ενωμένο. Και να πει, κυρία, από εσάς, ναι, εμένα αναγνωρίζουμε τι χρωστάμε, δεν ξέρω τι είναι τα κατοχικά, αυτά τα βγάλουν άλλοι φορείς που ξέρουν. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε, σαν πολιτικό σύστημα της χώρας. Για τον πρωτογενή τομέα, αυτά. Όχι πρωτογενή, αφήστε τον πρωτογενή. Για όλη τη χώρα, εδώ δεν μιλάμε για πρωτογενή τομέα. Εμείς όταν μιλάγαμε, κύριε Στεργιόπουλο, αυτό σας προσπαθώ να σας εξηγώ. Μιλούσαμε τότε για όλα τα εκατομμύρια Ελλήνων ανθρώπων που υπάρχουν. Γιατί σας είπα, εάν μια οικογένεια εξασφαλίζει με 200 ευρώ το μήνα τη διατροφή της. Ο μισθός, αν είναι 800, βάζει και λεφτά στην άκρη. Αυτή τη στιγμή είχαμε φτάσει 3.000 ευρώ μισθή, 2.500 ευρώ. Και η διατροφή ήταν 1.500. Ακριβώς. Και για να ζήσει, έδωνε στο 60-70% για να μπορέσει να είσαι βιώσιμος. Δεν λένε τίποτα τα νούμερα. Τα νούμερα δεν πάβουν να είναι ποτέ νούμερα. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Διότι τα 1.500 ευρώ που έδωνε τότε η κάθε οικογένεια, το πραγματικό κόστος παραγωγής και εξόδων του πρωτογενή τομέα ήταν κοντά στα 200 ευρώ. Άρα. Τα υπόλοιπα 1.300 έβγαινες. Τα εκμεταλλευόταν ποιος? Ο μεσάζων, ο έξυπνος, ο αερίτζης, οποιοδήποτε έμπαινε μέσα. Δεν έγινε ποτέ σοβαρός έλεγχος. Εγώ σας είπα, όταν είδα ότι μεταφέρεται αγροτικό προϊόν χωρίς να κόβεται τιμολόγιο και μόνο με δελτίο παροχής, ξέρετε, σημαίνει αυτό κακούργημα. Και όμως αυτό γίνεται στην Ελλάδα περίπου γύρω στα 35 χρόνια τώρα. Τα απορροκευτικά δεν πληρώνονται και δεν κόβεται ποτέ τιμολόγιο την ίδια ώρα που μεταφέρονται. Γιατί πρέπει να πάει στην Αθήνα, από τους 10 τόνους να αφαιρέσει ο χοντρέμπορας γύρω στους 3-4, γιατί η αγορά είναι λάσπη και δεν μπορεί να πουλήσει, τα οποία τα εκμεταλλεύεται αυτός, και ξαφνικά το κόστος της πεπεριάς φλωρίνης που είναι 20 λεπτά στον αγρότη, πηγαίνοντας στην Αθήνα στο Μανάβικο, φτάνει στα 3,40 στις καλές εποχές. Και ξέρετε κάτι, η διαφορά το 20 με το 3,40, τα 3,20 δεν παίρνει ούτε ένα σέντο κράτος σε φορολόγηση. Διότι ο αεριτζές έχει βάλει ενδιάμεσα και 10 αφημί, τα οποία έχουν γίνει με τα πουλήσεις σταδιακές, οι οποίες έχουν φοροαπαλλαγές και δεν πληρώνονται στο κράτος. Και όλα καλά. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να εμπλακεί σοβαρά περιφέρειες Ελλάδος. Δεν έχω άλλο χρόνο. Δεν έχω άλλο χρόνο. Μισό λεπτό. Ναι. Περιφέρειες Ελλάδος, όπως έχουμε τον κύριο Μπακογιάννη, όλοι οι δήμαρχοι, και να καθέσουμε κάτω να πάμε σχεδιασμένα. Δεν αφορά τους αγρότες. Αφορά το τι θα ταΐσουμε αύριο τα παιδιά μας όταν θα βρεθούμε πολύ κοντά και στο Brexit. Δεν έχει λήξει μια ιστορία, το λένε και αυτοί. Και επειδή οι άνθρωποι δυστυχώς ή ευτυχώς ή δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι ανίδιοι, θα πρέπει να τους βοηθήσουμε. Αυτή είναι όλη η ιστορία του προβλήματος. Τώρα, μία παράκληση μόνο, δεν χρειάζεται έκτροπο στις κινητοποιήσεις. Δεν χρειάζεται να χαθεί κανένας αγρότης ή κανένας Έλληνας πολίτης να πάει φυλακή για κανένα χρόνο, γιατί περάσαν και αυτόν τον νόμο. Ναι. Ότι η παρακόλληση κοινωνιών σιδηροδρομικών γραμμών και λιμανιών έχει ένα χρόνο αυτόφορο αν σε πάρουν. Και κατασκεύεται το μηχάνημά σου. Να προσέξουμε όλοι δηλαδή. Και εφόσον βοηθάμε και το κράτος, δεν πιστεύω να διανοηθεί ο κ. Κατρούγκαρος ή ο κ. Τσίπρας να στείλει τα ΜΑΤ. Γιατί αυτοί μας παρακάλεσαν να τους βοηθήσουμε. Και εμείς θα είμαστε ανοιχτόκαρδοι. Ευχαριστώ, κ. Γιάννη. Να είστε καλά, κύριε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Σε λίγο και πάλι μαζί. Συνεχίζουμε. Θα έχουμε εδώ στο στούντιο.